μέχρι τον έκτο μήνα είχαν δοθεί 720 άδειες. 720 άδειες. Περίπου πέρσι, δηλαδή, γύρω στις 1.500-2.000 άδειες, φέτος έχει πολλαπλασιαστεί. Κάθε μέρα περνάει, γίνεται περισσότερο ο αριθμός των αδειών που δίνονται σε Κινέζους. Χαρακτηριστικά, θα σα πω ότι νίκιασα ένα σπίτι στον διευθυντή της Air China, Ελλάδα, ο οποίος μου είπε ότι από μία πτήση που είχαν ανά εβδομάδα έχουν γίνει 3 πτήσεις από την Κίνα, από το Πεκίνο, και θα μπουν κι άλλες, έτσι που πάνε τα πράγματα. Ο κάθε μέρα που περνάει είναι γεωμετρικά για αγορές, δηλαδή. Οι Κινέζοι πρέπει να συμπληρώσουν το ποσό των 250.000 ευρώ έτσι ώστε να πάρουν την άδεια παραμονή, την Golden Visa που λέγεται, και με αυτήν την άδεια παραμονή, την Golden Visa, πρώτον μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα ανά πάσα στιγμή, όποτε θέλουν και όσο θέλουν. Δεν χρειάζεται να είναι στην Ελλάδα αγοράζοντας το ακίνητο για να διατηρήσουν τη Visa, και αυτό τους δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν σε 29 χώρες εντός συνθήκης Schengen, όποτε θέλουν και όπως θέλουν και όσο θέλουν να μείνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι ο λόγος που ουσιαστικά αυτή τη στιγμή η βίζα στην Ελλάδα είναι πιο φθηνή που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι 250.000 ευρώ. Πορτογαλία 350. Και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν, οι ξένοι γενικά, ας μην λέμε μόνο για τους Κινέζους, οι ξένοι γενικά αγοράζουν στην Ελλάδα ένα κινητό έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε θέλουν να ταξιδέψουν, είτε θέλουν να μείνουν σε μια άλλη χώρα, είτε θέλουν να κάνουν κάποια δουλειά, είτε θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, ό,τι και να θέλουν. Αγοράζοντας ένα κινητό, τους δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Τα παιδιά τους να πάνε σε ένα σχολείο ελληνικό, να ανοίξουν μια επιχείρηση, οτιδήποτε σχετίζεται με την μόνιμη κατοίκηση ή την κατοίκηση σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πιο σημαντικό να πούμε είναι το εξής, ότι οι Κινέζοι και γενικά όλοι οι ξένοι οι έχουν αγοράσει την Ελλάδα έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην χρηματαγορά. Γιατί έχουν αγοραστεί γύρω στα 10-12.000 ακίνητα συνολικά, νομίζω, από διαβίζα. Αν το πολλαπλασιάσει αυτό από τουλάχιστον 250.000, γιατί δεν παίρνει ένα ακίνητα από 250 μόνο, το βάζουν προθέσει που είχαν ακίνητα 280.000. Λοιπόν, εάν λοιπόν υποθέσουμε ότι έχουν δοθεί τόσα πολλά ακίνητα σε ξένους, αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα χρήματα έχουν πάει σε Έλληνες πολίτες μας, οι οποίοι έχουν πληρώσει τα δάνεια τους, έχουν πάει στις τράπεζες, έχουν θέσει την αγορά. Οπότε γι' αυτό και υπάρχει η αύξηση της ανοικοδόμησης αυτή. Ενώ είχαν σταματήσει καινούργιες υποδομές, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε στα νότια προάστια, γιατί εγώ ασχολούμαι ουσιαστικά μόνο με νότια προάστια και βλέπουμε ένα κίνητο στην Αθήνα. Οπότε αυτή τη στιγμή στα νότια προάστια γίνεται τουλάχιστον 100 οικοδομές. Νότια προάστια θέλουν αυτοί οι θέλουν να κατοικήσουν. Αλλά και γενικότερα οι περισσότεροι θέλουν νότια προάστια. Και ύστερα αυτοί οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν μπορούν να αγοράσουν κάποια θυματικά κίνητα, 2-3-4-5 κίνητα μικρότερης αξίας, συμπληρώνοντας το ποσό των 250 κινήτων, τα οποία τα νοικιάζουν σε Airbnb. Και υπάρχουν και κάποιοι από αυτούς οι οποίοι θέλουν να είναι κοντά σε κολέγια όπως είναι στα Βόρεια Προάστια, οι οποίοι πάνε σε Αγία Παρασκευή, Θαλάντα κτλ. Περισσότεροι κινούνται στα νότια προάστια, επειδή είναι η θάλασσα, επειδή το κλίμα είναι λίγο διαφορετικό. Δεν νομίζω πως το βλέπουν επενδυτικά με αυτή την έννοια. Αγοράζουν ακίνητα, γνωρίζουν ότι τα ακίνητα έτσι κι αλλιώς που αγοράζουν, δεν τα αγοράζουν στην Κίνα. Τα αγοράζουν σε πιο υψηλές τιμές από ό,τι τα αγοράζουν οι Έλληνες, για να το πω έτσι. Οπότε δεν είναι το θέμα ότι αγοράζουν τώρα 250.000 για το 400 ή 300. Το αγοράζουν τα ακίνητα με ουσιαστικά με το κίνητρό τους είναι να έχουν τη βίζα να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, αυτοί που τα αγοράζουν επενδυτικά θέλουν να έχουν μια καλή απόδοση από ένα μίσθωμα. Είτε αυτό είναι από μια μόνιμη ενοικίαση, είτε αυτό είναι από ένα Airbnb.